Και ξαφνικά η κυρία Καραμέο, και θα δώσω και μια είδηση, τι ναι. πιστεύω εγώ ότι έγινε. Μα φέρνει τον ίδιο ακριβώ νομοτροπολογία και για τι εθνικέ εκλογέ. Ποια είναι η άποψή μου, κύριε Καψαμπέλη, ο Πρωθυπουργό, διαβλέποντα ότι 28 Φεβρουαρίου θα έχει πρόβλημα νομιμότητο η κυβέρνησή του. Διότι αν από τι 158 οι 30 απέχουν οι 20, σημαίνει ότι είναι 138, κύριε Καψαμπέλη. Φέρνει εκλογικό νόμο για τι εθνικέ εκλογέ. Ωστε να εκβιάσει του βουλευτέ του για να τα πάει ταυτόχρονα σε δύο εκλογικέ αναμετρήσει, εθνικέ και ευρωεκλογέ ταυτόχρονα. Ωστε ναι. να εκβιάσει τους βουλευτές του βουλευτέ, λέγοντά του: να δείτε, ή ψηφίζετε, ή στι εκλογέ που θα έρθουν, δεν μπαίνετε στη λίστα. Και εγώ ελέγχω την εκλογική διαδικασία, θα κάνω και την καταμέτρηση όπω με βολεύει, θα πάρω και το ποσοστό που θέλω. Τι θέλει η Νέα Δημοκρατία για να το κλείσω εδώ. Το είπε ο Σκάι. Ο Σκάι είπε ότι. Δεν θέλει να κατέβει κάτω από 8 ευρωβουλευτέ η Νέα Δημοκρατία. Με το ποσοστό που έχει η Νέα Δημοκρατία, το 40% αγαπητέ κύριε Καψαμπέλη, 39-40, παίρνει 8 ευρωβουλευτέ. Εάν πέσει κάτω από αυτό, θα χάσει έναν ευρωβουλευτή, ή δύο. Θα πάει στου 6, στου 7. Αυτό σημαίνει μείωση τη δυναμική τη Νέα Δημοκρατία. Κάνει λοιπόν τον εκλογικό νόμο, φωτογραφικά, όπω είπε ο κύριο Τζανακόπουλο στη Βουλή, ο Κάι για να κλέψει έναν ή δύο ευρωβουλευτέ από την ελληνική λύση. Μόνο για μα. Ε, αυτό λοιπόν, ποιο αφελεί θα μπορούσε να το δεχτεί ότι είναι δημοκρατικό. Καταλάβατε κύριε Καψαμπέλη μου. Αυτό που έφερε η Νέα Δημοκρατία για τι ευρωεκλογέ είναι φωτογραφία για να κλέψει ευρωβουλευτή από την ελληνική λύση. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αυτού εγώ θα του στηρίξω. Ή εγώ θα ψηφίσω κάτι τέτοιο. Δεν το έκανα ποτέ μου. Και σήμερα του ξεμπρόστιασα. Όταν ρωτά υπουργό και σου λέει, του πόσου νόμου φέρατε από το 2019 για τι εκλογέ, Τοπικέ, περιφερειακέ, εθνικέ, ευρωεκλογέ και δεν ξέραν οι δύο υπουργοί. Με κοιτούσαν και οι δύο, και η Κεραμαίο και ο Λιβάνιο, σαν να βλέπανε εξωγήινου. Δεν ξέραν πώ. Φανταστείτε, η άριστη, το επιτελικό κράτο να μην γνωρίζει πόσου νόμου έφεραν στη Βουλή σε πέντε χρόνια. Ξέρετε πώ φέρανε. Δώδεκα νόμου κάθε έξι μήνε και ένα νόμο φέρανε. Αυτή είναι η Δημοκρατία. Βγαίνει ο υπουργό και ομολογεί στην αρμοδιότητά του έτσι ότι υπάρχουν 600.000 νεκροί παράνομα με του εκλογικού καταλόγου. Και έρχεται και ζητάει από πρόεδρο κόμματο αντιπολίτευση να του αποδείξει τι. Εάν ήταν στον ιδιωτικό τομέα, γιατί την αριστεί πουλάνε φίλε και φίλοι. Αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα και πήγαινε στο διοικητικό συμβούλιο και έλεγε: Έχω πελατολόγια, αλλά η μισή είναι νεκρή. Όχι, θα έχει φύγει και θα ψάχνει δουλειά, δεν θα βρίσκε δουλειά που θέλει. Έκαναν και κάτι χειρότερο. Ε, μπορώ να πάρω το λόγο, κύριε. Παρακαλώ, για να πάμε ε, και στον ε, Έκαναν και κάτι χειρότερο σήμερα. Ενώ μετά παραδεχτηκε στου 500.000 νεκρούς, είπε: Οκ, okay, το περάσαν στον νόμο. Ακούσατε το από χθε, είπαν. Το περνά στον νόμο ότι θα διαγραφούν οι 500.000 νεκροί. Ναι. Το γράψαν ρητά, αλλά από πότε, ξέρετε. Από τον Νοέμβριο. Κατα... Ναι, του χρόνου. Ναι, τον Νοέμβριο, πώ έχετε. Σε 10-11 μήνε. Δηλαδή, να κάνουν τι εκλογέ με του νεκρού. Μπορεί να είναι και διπλέ εκλογέ. Και τον Νοέμβριο να τι το Ήταν αυτό τώρα που είπατε. Σα είπα, η εκλογέ. Είπε προηγουμένω ότι μπορεί να πάμε οι σε διπλέ εκλογέ. Μπορεί διπλές να πάμε εξλογές. σε εκλογέ. Αλλά εδώ πέρα προκύπτει κι άλλο. Ότι πάνε το περάσουν τώρα. Μα γι' αυτό το φέρανε. Περίμεναν να πέσουν να πιάσουν στον ύπνο το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ γιατί κοιμούνται έτσι κι αλλιώ. Το ΣΥΡΙΖΑ μου το λέει έτσι. Δεν μπορεί να ψηφίζει αυτό το πράγμα. Και επειδή στο Ταρακούν είσαμε χθες, από χθε μέχρι σήμερα και του είπαμε τι πάτε να κάνετε. Πάνε να κάνουν τι εθνικέ εκλογέ και να κλέψουν να κάνουν οθεία καραμπινάτη. Ξύπνησαν και σύρθηκαν στη γραμμή τη λογική. Όχι δική μα γραμμή. 1,4% είμαστε. Και όμω μετακινήσαμε το 17% και το 12% το 30% περίπου των εκλογών το μετακινήσαμε στην γραμμή τη δική μα. Και αυτό όχι στη γραμμή τη ελληνική λύση. Τη λογική, τη διαφάνεια, τη καθαρή εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι τυχαία η επιλογή Μητσοτάκη. Διαβλητότατε. Γιατί ο Μητσοτάκη στο μυαλό του έχει ένα πράγμα. Πώ θα φύγει τον Ιούνιο στην Ευρώπη παρακαλάει γονατιστό γιατί ξέρει τι έρχεται το 24 να την κοπανίσει τρέχοντα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει να λύσει το θέμα των ομοφυλοφίλων και του νόμου και εκβιάζει δια των διπλών εκλογών. Γι' αυτό και έφερα το παράθυρο κεραμέως και τι εθνικέ εκλογέ στο τραπέζι για να μπορέσει να πιέσει του βουλευτέ του να μην έχει διαρροέ. Γιατί αν έχει διαρροέ, ό,τι και λένε βουλευτέ, το επαναλαμβάνω, και η αποχή να κάνουν σημαίνει ότι σε ένα σημαντικό θέμα που για μένα είναι ασήμαντο ασήμαντο για 500 ζευγάρια από φιλοφίλων. Έτσι. Για ένα μείζονο σημασία ζήτημα κατά τον Πρωθυπουργό που το βάζει ο ίδιο στην άνθρωση, τα προσωπικά, ε? υπάρχουν 10, 20, 30, 40, 50 από τη Νέα Δημοκρατία που δεν υπακούν. Αυτό σημαίνει αποχή. Δεν υπακούν. Άρα θα έχει τρωθεί το πολιτικό γόητρο, αλλά και η δεδηλωμένη τη κυβέρνηση. Αυτό είναι ο εκβιασμό του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό έφερε και τι εθνικέ εκλογέ ταυτόχρονα.